Επειδή θα διαβάσουμε από τη σελίδα 18, είναι από το βιβλίο Γένεσης και από το κεφάλαιο ΚΒ. ΚΒ1, ΚΒ1, σελίδα 18, από το βιβλίο της Γένεσης. Μετά δε τα πράγματα ταύτα, ο Θεός εδοκίμασε τον Αβραάμ και είπε προς αυτόν, «Αβραάμ, ο δε είπεν ιδού εγώ». Και είπε, λάβε τώρα τον Υιόν σου το μονογενή, τον οποίον ηγάπησα, στον Ισαάκ, είπαγε εις τον τόπον Μοριά και πρόσφερε αυτόν εκεί εις ολοκαύτωμα επί ενός των ωραίων το οποίο θέλω σι υπή. Σηκωθήσει δε ο Αβραάμ ενωρίς το πρωί, εσαμάρωσε την όνον αυτού και έλαβε με θεαυτού δύο εκ των δούλων αυτού και Ισαάκ τον Υιόν αυτού και σχίσας ξύλα δια την ολοκαύτωση εσηκώθη. Και πήγε εις τον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός. Τη δε τρίτη μέρα υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού, είδε τον τόπο μακρόθεν. Και είπεν ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού, «Σεις καθίσατε αυτού μετά της όνου. Εγώ δε και το πεδάριον θέλομεν υπάγει έως εκεί. Και αφού προσκυνήσομεν, θέλομεν επιστρέψει προς εσάς». Και λαβών ο Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαυτώσεως, επέθεσεν επί τον Ισαάκ τον Υιόν αυτού, και έλαβεν στη χείρα αυτού το πυρ, και την μάχεραν και υπήγον οι δύο ομού. Τότε λάλησεν ο Ισαάκ προς Αβραάμ τον πατέρα αυτού και είπε, «Πάτερ μου». Ο δε είπε, «Ιδού εγώ τέκνο μου». Και είπε ο Ισαάκ, «Ιδού το πυρ και τα ξύλα, αλλά πού το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν». Και είπε ο Αβραάμ, «Ο Θεός τέκνο μου θέλει προβλέψει σε αυτόν το πρόβατον δια την ολοκαύτωσιν. Και πορεύοντο οι δύο μου, αφού δε έφτασαν στον τόπον τον οποίον είπε προς αυτόν ο Θεός, οκοδόμησεν εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριον και διέθεσε τα ξύλα και δέσα στον Ισαάκ τον Υιόν αυτού, έβαλεν αυτόν επί το θυσιαστήριον επάνω των ξύλων. Και εκτείνας ο Αβραάμ την χείραν αυτού, έλαβε την μάχεραν για να σφάξει τον Υιόν αυτού. Άγγελος δε Κυρίου εφώνησε προς αυτόν εκ του ουρανού και είπεν, «Αβραάμ, Αβραάμ». Ο δε είπε, «Ιδού εγώ». Και είπε, «Μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριον και μη πράξεις σε αυτό μηδέν, διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβήσαι τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθη τον Υιόν σου, τον μονογενή, διεμέ». Και υψώσας ο Αβραάμ τους οφθαλμούς αυτού είδε, και ιδού κρυός, όπισθεν αυτού, κρατούμενος από τον κεράτον αυτού, εις φυτών πυκνόκλαδων. Και ελθόν ο Αβραάμ έλαβε τον κρυόν, και προσέφερε αυτόν εις ολοκαύτωμα, αντί του Υιού αυτού. Και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου, Ιεωβά Ιρέ, ως λέγεται και τη σήμερον, εν το όριο Κύριος θέλει εμφανιστεί. Και εφώνησε δεύτερον ο άγγελος του Κυρίου προς τον Αβραάμ εκ του ουρανού και είπεν, «Όμωσα εις αυτόν λέει και Κύριος, ότι επειδή έπραξα το πράγμα τούτο και δεν ελυπήθης τον Υιόν σου το μονογενή σου, ότι ευλογών θέλω σε ευλογήσει και πληθύνων θέλω πληθύνει το σπέρμα σου, ως τ' άστρα του ουρανού και ως την άμμον την παρατοχύλος της θαλάσσης. Και το σπέρμα σου θέλει κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού και εν το σπέρμα τη σου θέλουν συνευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσα στην τη φωνή μου». Και επέστρεψε ο Αβραάμ προς τους δούλους αυτού και σηκωθέντες υπήγον ομού Ιβίρ Σαβεέ και κατόξεν ο Αβραάμ εν Βίρ Σαβεέ. Αμήν. Τον Αβραάμ πριν από πολλά χρόνια ο Θεός τον εκάλεσε να εξέλθει από την συγγένειά του και από τη γη του και να βρεθεί σε έναν τόπο που ο Θεός του υποσχέθηκε απέραντη ευλογία. Ο Αβραάμ άκουσε τη φωνή του Θεού και πίστεψε. Και πιστέψας ξεκίνησε χωρίς να εξεύρει που υπάγει, γιατί ο Θεός του είπε ότι εγώ θα σε οδηγώ. Είναι έξω από την ανθρώπινη λογική να πηγαίνεις όταν δεν ξέρεις που πηγαίνεις. Όμως αυτό είναι το θέλημα του Θεού, να περπατάμε όχι δια της όψεως αλλά δια της πίστεως. Δια της πίστεως πού? Στη φωνή του Θεού, στο Λόγο του Θεού, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Αβραάμ πέρασε από πολλά γεγονότα στη ζωή του, πολλές καταστάσεις έζησε, πολλά λάθη έκανε, πολλές ευλογίες και επαγγελίες άκουσε,
αλλά πάντοτε ήταν πιστός, ώστε η πίστη του ελογίστη για δικαιοσύνη. Θεωρήθηκε λοιπόν δίκαιος ενώπιον του Θεού, επειδή πίστευε στη φωνή του και στα λόγια του. Δια της πίστεως, επάνω στην επαγγελία του Θεού, ο Αβραάμ απέκτησε γιο τον Ισαάκ, στον οποίο ο Θεός υποσχέθηκε μεγάλα πράγματα, ότι μέσα από το σπέρμα του θα ευλογηθούν όλα τα έθνη. Και έτσι ο Αβραάμ, θα έλεγε κανείς, ότι τελειώνει τη ζωή του με ευλογία και με εκπλήρωση όλων των επαγγελιών υποσχέσεων του Θεού. Όμως ο Θεός, αν και ο Αβραάμ έτσι περίμενε ότι τέλειωσαν, ο Θεός δεν έχει τελειώσει ακόμη. Έχει και άλλα μεγαλύτερα και καλύτερα να κάνει με τον Αβραάμ. Πέραν από τη φαντασία των ανθρώπων, αλλά και από τη γνώση την οποία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος του Θεού. Γι' αυτό ήρθε ο καιρός της μεγάλης ευλογίας, που ξεκινάει από τη μεγάλη δοκιμασία. Επαναλαμβάνω, ήρθε ο καιρός της μεγαλύτερης ευλογίας που ο Θεός είχε επιφυλάξει για τον Αβραάμ, που ξεκινάει μέσα από τη μεγαλύτερη δοκιμασία που είχε περάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή στη ζωή του Αβραάμ. Κάποια στιγμή ακούει και πάλι το Θεό να του μιλάει, έχει μάθει τη φωνή του Θεού, δεν αμφιβάλλει, αλλά του λέει κάτι πάρα πολύ επώδυνο για την καρδιά του και για τη ζωή του Αβραάμ ο Θεός. Αβραάμ, Αβραάμ, λάβε τώρα τον υιόν σου το μονογενή, τον οποίον αγαπάς, τον Ισαάκ, τον οποίον εγώ σου χάρισα, και πήγαινε στον τόπο Μοριά και πρόσφερε αυτόν θυσία εις εμέ ολοκαύτωμα επί ενός των ρέων, το οποίον εγώ θα σου δείξω. Φοβερή απέτηση. Φοβερός λόγος. Πήγαινε, θυσίασε αυτόν που αγαπάς πιο πολύ από όλους και από όλα. Τον υιόν της επαγγελίας, τον υιόν σου το μονογενή. Αλλά ο Αβραάμ πλέον είναι δόκιμος στην πίστη και ξέρει να κάνει σκέψεις πίστεως. Δεν φοβήθηκε, δεν αμφισβήτησε, δεν ολιγοψύχησε, σκέφτηκε. Αλλά σκέφτηκε με πίστη στην αγάπη του Θεού, στη δύναμη του Θεού και στη χάρη του Θεού. Μου υποσχέθηκε μεγάλες ευλογίες για το γιο μου. Και τώρα μου λέει να τον θυσιάσω σε αυτόν. Αυτά είναι αντίθετα, αλλά είναι και τα δύο αληθινά. Γιατί μου τα είπε και τα δύο ο Θεός. Και έκανε αυτή την ωραία και ευλογημένη σκέψη πίστεως, που αποκαλύπτει ο Απόστολος Παύλος με φανέρωση Πνεύματος Αγίου σε μας. Σκέφτηκε ότι ο Θεός είναι δυνατός, εάν εγώ υποταχθώ, υπακούσω στο λόγο του και τον θυσιάσω, αυτός να τον αναστήσει. Αυτή η σκέψη ήταν η νίκη του, ο θρίαμβός του. Αυτή είναι η νίκη, η νική σας από τον κόσμο, η πίστης ημών. Η σκέψη πίστεως φέρνει θρίαμβο στον άνθρωπο. Αλλά σκέψη πίστεως, εμπιστοσύνης δηλαδή, στη δύναμη του Θεού και στην αγάπη του Θεού και στην αλήθεια των λόγων του. Με αποτέλεσμα ξεκίνησε χωρίς δισταγμό, άμεσα. Πήρε δύο δούλους, πήρε και τον Ισαάκ και ξεκίνησαν το μεγάλο αυτό ταξίδι της θυσίας. Τρεις μέρες. Καμία ολιγοπιστία και καμία σκέψη απιστίας δεν έφτασε στην καρδιά του, ώστε να τον καθυστερήσει από το να είναι υπάκουος στο Λόγο του Θεού. Κάποια στιγμή μάλιστα ο Ισαάκ του λέει, «Πατέρα, όλα τα έχουμε εκτός από το πρόβατο».
τι θα θυσιάσουμε? Και πάλι με λόγια πίστεως ο Αβραάμ απάντησε: ο Κύριος θα προβλέψει, παιδί μου, για το ολοκαύτωμα. Ο Κύριος θα προβλέψει. Και έτσι έφτασε πάνω στο όρος που ο Θεός τον οδήγησε, έβαλε τα ξύλα, το πεδάριον. Το πεδάριον θα πρέπει να ήταν 10, 12, maximum 15 χρονών. Το έδεσε και το έβαλε πάνω για να το θυσιάσει. Χωρίς ενδιασμό κανένανε. Χωρίς φόβο, χωρίς δισταγμό. Θα θυσιάσω τον Ισαάκ γιατί ο Κύριος μου το είπε. Και ενώ σήκωσε το μαχαίρι για να τον σφάξει, ακούγεται η φωνή του Θεού: μην επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριον και μην πράξεις εις αυτό μηδέν. Διότι τώρα εγνώρισα ότι εσύ φοβείσαι τον Θεόν, επειδή δεν ελυπήθησε τον Υιόν σου το μονογενή. Τώρα γνώρισα, τώρα απεδείχθη. Η αλήθεια είναι ότι θεωρήθηκε από το Θεό δίκαιος ο Αβραάμ διαπίστεως, απεδείχθη όμως εις τον Θεόν δίκαιος δια των έργων της πίστεως. Από εκεί και πέρα πήρανε άλλη τροπή τα πράγματα για τον Αβραάμ, αλλά και για το Θεό και για το έργο του. Γιατί μπορούσε πια να εκφράσει μία μοναδική επαγγελία και μάλιστα να την επιβεβαιώσει με θόρκο. Όμοσα στον εαυτό μου. Τώρα που κατάλαβα ότι φοβάσαι το Θεό γιατί δεν ελυπήθηκε στον Υιό σου το μονογενή. Όμοσα στον εαυτό μου ότι εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω. Θα πληθύνω το σπέρμα σου ως τ' άστρα του ουρανού και ως την άμμο την παρατοχήλος της θαλάσσης. Το σπέρμα σου θα κυριεύσει τα σπήλα των εχθρών αυτού. Και εν το σπέρμα τη σου θέλουν συνευλογηθεί πάντα τα έθνη της γης. Διότι υπήκουσας εις τη φωνή μου. Η μεγάλη, η μεγαλύτερη, η μέγιστη αυτή δοκιμασία που ο Θεός έφερε στη ζωή του Αβραάμ, η τρομακτική αυτή ταλαιπωρία ανθρώπων, θλίψη, πόνος, αγωνία, ανθρώπινης σκέψης, έφερε τα μεγαλύτερα αποτελέσματα ευλογίας στον Αβραάμ και στους λοιπούς δια της υπακοής του άντρα της πίστεως. Δια της υπακοής. Και είναι αυτό, αδερφοί αγαπητοί, το μεγάλο μας μυστικό. Μην μιλάτε τα παιδιά πίσω σας, παρακαλώ. Η υπακοή στη φωνή του Θεού, η υπακοή στο λόγο του Θεού, είναι αυτή που ανατρέπει τις καταστάσεις, τις άσκημες και τις δύσκολες που μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει και μάλιστα που έρχονται με πρωτοβουλία του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε στη ζωή μας τον πειρασμό από τη δοκιμασία. Ο πειρασμός είναι αυτός που έρχεται από το διάβολο, είναι ο πειράζον ημάς. Ο πειρασμός είναι αυτός που οδηγεί ή προσπαθεί να οδηγήσει ο διάβολος τον άνθρωπο στην απώλεια, στην παράβαση, στην ανομία, στην αμαρτία. Ο πειρασμός μπορεί να έρθει είτε με πρόκληση και δελεασμό, γιατί έτσι εργάζεται ο διάβολος, είτε με φόβο και τρόμο και απειλή, γιατί έτσι εργάζεται ο διάβολος, είτε με πλάνη και με ψεύδος,
γιατί έτσι εργάζεται ο διάβολος. Η αντιμετώπιση του πειρασμού, σύμφωνα με το Λόγο του Θεού, είναι αντίσταση στο διάβολο. Και μάλιστα με χαρά, γιατί μέσα από τον πειρασμό ο Θεός εργάζεται τη δοκιμασία της πίστης μας, όπου εάν με υπομονή αντισταθούμε, αντιστεκόμαστε στο διάβολο, τότε ο Θεός θα καταστήσει τον άνθρωπο όλο και περισσότερο δόκιμο σε αυτόν. Και ο Θεός μας βεβαιώνει ότι θα κάνει μας να θριαμβεύομεν δια του Ιησού Χριστού. Η δοκιμασία όμως που φέρνει ο Θεός, γιατί τον πειρασμό τον επιτρέπει ο Θεός, δεν τον φέρνει, είναι απείραστος κακόν και δεν πειράζει κανέναν. Η δοκιμασία όμως την οποία φέρνει ο Θεός και έχει σαν σκοπό, σαν στόχο την αναβάθμιση του ανθρώπου στην παρουσία του Θεού, την οικοδομή και την μεγαλύτερη ευλογία, ο άνθρωπος πρέπει να αναγνωρίζει τη δοκιμασία αυτή, να την αποδέχεται και να την αντιμετωπίζει με υπακοή στο Λόγο του Θεού, με φόβο Θεού που να ξεπερνάει τα συναισθήματα τα ανθρώπινα, ώστε να αποδειχθεί με το έργο της πίστης του αυτό ότι είναι δίκαιος ενώπιον του Θεού και να βρεθεί ο Θεός στην μεγάλη χαρά να ανατρέψει τη δοκιμασία και να φέρει την μεγάλη ευλογία που έχει αυτός προσδιορίσει. Η δοκιμασία προέρχεται από το Θεό, όπως είπαμε, και είναι αντιληπτόν. Πρέπει να είναι αντιληπτόν από τον άνθρωπο ότι είναι δοκιμασία. Όταν δεν είναι αποτέλεσμα αμαρτίας και όταν η προτροπή του Θεού είναι για κάτι πολύ πιο δύσκολο από αυτό που μπορεί ο άνθρωπος να καταφέρει. Όταν είναι πέραν των δυνάμεων του ανθρώπου. Άλλο λοιπόν ο πειρασμός που έρχεται από την αμαρτία και ο Θεός το επιτρέπει για να βρεθεί δίκαιος ο άνθρωπος. Άλλο είναι η αμαρτία που οδηγεί τον άνθρωπο μακριά από το Θεό. Και άλλο είναι η δοκιμασία που ο Θεός φέρνει για να αναβαθμίσει τον άνθρωπο. Ο Αβραάμ είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα του ανθρώπου μέσα από τον οποίο ο Θεός έκανε θρίαμβο. Δεν ελυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή και αποδείχθηκε φοβούμενος τον Θεόν. Και επιπλέον υπάκουσε στη φωνή του Θεού και έδωσε την ευκαιρία ο Θεός στο να αναβαθμίσει τη σχέση του Αβραάμ με Αυτόν, αλλά και μέσα από το σπέρμα του Αβραάμ έδωσε την ευκαιρία στο Θεό να δώσει τη μεγαλύτερη επαγγελία, η οποία ισχύει πάντοτε και θα ισχύει πάντοτε. Ευλογών θα σε ευλογήσω. Το είπε στον Αβραάμ, το είπε για το σπέρμα του Αβραάμ και το είπε και για τα σπέρματα εκ του σπέρματος του Αβραάμ. Μία μοναδική υπόσχεση βεβαιωμένη με θόρκου. Αμετάθετο η βουλή του Θεού. Ευλογών θα σε ευλογήσω. Και πληθύνων θα πληθύνω το σπέρμα σου. Χωρίς καμία αμφιβολία. Χωρίς καμία αβεβαιότητα.
Είναι μια υπόσχεση την οποία ακούμε και σήμερα. Άκουσαν όλοι οι άνθρωποι του Θεού απαρχής, όταν ο Θεός άρχισε να εργάζεται διαπίστεως στη ζωή των ανθρώπων. Είναι μια επαγγελία που δεν θα πάυσει να υφίσταται, να ισχύει, γιατί είναι βεβαιωμένη και σφραγισμένη με τον όρκο του Θεού. Το μεγάλο ερώτημα είναι, πιστεύεις αυτό? Και μάλιστα, τον καιρό της δοκιμασίας σου μπορείς να πιστεύσεις την υπόσχεση με θόρκου του Θεού? Και το δεύτερο σοβαρό ερώτημα είναι, είναι για όλους τους ανθρώπους αυτή η επαγγελία? Γιατί για σκεφτείτε, αδελφοί, να μην είναι, να υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που δεν πρόκειται ποτέ να απολαύσουν αυτή την υπόσχεση, ή να υπάρχουν άνθρωποι που να φαντάζονται ότι θα την απολαύσουν αλλά μάταια, αλλά και υπάρχουν και άνθρωποι που πιστεύουν, προσμένουν και απολαμβάνουν. Το ερώτημα λοιπόν σήμερα και το μήνυμα είναι, εσύ, εγώ, είμαστε σε αυτούς? Είμαστε σε αυτούς ποιους? Που θα απολαύσουν την επαγγελία του Θεού, τη βεβαιωμένη με θόρκου, ή νομίζουμε ότι είμαστε, ή δεν είμαστε καθόλου? Ο Θεός να μας φωτίσει και να μας βοηθάει. Αμήν.